Ο εμβολιασμός, οι λοιμώξεις και η υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες αναλύθηκαν μεταξύ άλλων στο 36ο Συνέδριο Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας. Με φόντο το στρεπτόκοκο που απασχολεί αρκετούς γονείς, οι παιδίατροι λένε όχι στον πανικό, ενώ ζητούμενο για τους ίδιους είναι η ορθή ενημέρωση. Μας απασχολεί με την έννοια ότι υπάρχουν λίγα περιστατικά, αλλά μας απασχολούν του διεισδυτικού στρεπτόκοκκου, δηλαδή του επιθετικού στρεπτόκοκκου. Ο παιδίατρος ξέρει να το αναγνωρίζει και να το αντιμετωπίζει. Απλά αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος πανικός από τους γονείς. Ο ιατρικός κόσμος συζήτησε τις προοπτικές για τη δημιουργία εμβολίου κατά του στρεπτόκοκκου, καθώς αν αυτό επιτευχθεί θα αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στην φαρέτρα γονέων και παιδιάτρων. Θα μιλήσουμε λίγο για τι προοπτικές υπάρχουν και για εμβολιασμούς για βακτήρια, όπως τον στρεπτόκοκκο, που είναι κάποια ερευνητική τάση προς αυτό το κομμάτι. Έχουμε σταθεί κυρίως στην αποφυγή κατάχρησης αντιβιωτικών ώστε να μην ανταπτύσσουμε ανθεκτικές λοιμώξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου οι παιδίατροι εστίασαν στην ανάγκη υποστήριξής τους από το οικογενειακό περιβάλλον και τον επιστημονικό κόσμο, ενώ κρίνονται αναγκαίες και οι παρεμβάσεις από την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θα μιλήσουμε για την ανάγκη υποστήριξης που έχουν και από κοινωνικές υπηρεσίες και από φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, την υποστήριξη που έχει η οικογένεια και πώς βιώνει η οικογένεια όλο αυτόν τον αγώνα αναθροφής ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες, που πιστεύετε με είναι πολύ δύσκολο. Γιατί κακά τα ψέματα, το κράτος μας, σαν οργανωμένο κράτος και παροχές, είναι πολύ πίσω σε αυτά που δίνει στις οικογένειες και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι παιδίατροι της Κρήτης έδωσαν το παρόν στο συνέδριο, επισφραγίζοντας έτσι την συνεχή ενημέρωσή τους για τα νέα ιατρικά δεδομένα. Παράλληλα, την ικανοποίησή της εξέφρασε η πρόεδρος της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας για την καλή εμβολιαστική κάλυψη στο νησί. Βοηθάνε τους γονείς ώστε να καταλάβουν κάποια πράγματα και δεν είναι τυχαίο ότι οι γονείς στην Κρήτη γενικά συμμορφώνονται και ακολουθούν το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα πολύ ελπιδόφορο μήνυμα. Θεωρούμε ότι είμαστε από τις περιοχές της Ελλάδας με πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το 36ο Συνέδριο Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Οκτωβρίου.